Χριστού αδερφοί, θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο της Γένεσης. Είμαστε σελίδα 49 και θα διαβάσουμε από το μη σίγμα τάφ κεφάλαιο, μη ζήτα κεφάλαιο συγγνώμη, και 29 εδάφιο. Μη ζήτα κεφάλαιο, 29 εδάφιο, 47 κεφάλαιο, 29 εδάφιο, σελίδα 49. Και πλησίασαν οι μέρε του Ισραήλ για να αποθάνει, και καλέσα στον ιόν αυτού τον Ιωσήφ, είπε προς αυτόν: «Εάν έβρικα τώρα χάριν εμπροσθέν σου, βάλε παρακαλώ τη χείρα σου υπό των μυρών μου και κάμισε με έλεος και αλήθεια. Μη με θάψεις, παρακαλώ εν τη Αιγύπτο, αλλά θέλω κοιμηθεί μετά των πατέρων μου, και θέλεις με μετακομίσει εκ της Αιγύπτου, και θέλεις με θάψει εν το τάφο αυτών. Ο δε είπε εγώ θέλω κάμι κατά το λόγο σου. Ο δε είπε όμως όνμη, και όμως εν εις αυτόν. Και προσεκίνησε ο Ισραήλ επί το άκρον της Ράβδου αυτού. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ: Ιδού ο πατέρ σου, ο πατήρ σου ασθενεί. Και έλαβε μεθε αυτού τους δύο υιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες: Ιδού ο υιός σου Ιωσήφ έρχεται προς ε. Και αναλαβών δύναμη, ο Ισραήλ εκάθισε επί την κλίνη. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ: Ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνισε με εν λούς εν τη γη Χανάν και με ευλόγησε. Και είπε προς εμέ: Ιδού εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει πλήθος λαών και θέλω δώσει την γη ταύτην στο σπέρμα σου μετά σε πάντο την ίν ιδιοκτησίαν. Τώρα λοιπόν οι δύο ιοί σου γεννηθέντες εις σε εν τη γη της Αιγύπτου πριν εγώ έλθω προς σε εις την Αίγυπτον είναι οι δικοί μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουν συνίστερες σε μέ ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Τα δε τέκνα σου όσα γεννήσεις μετά τούτους θέλουν συνίστερη δικά σου κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουν συνονομαστεί εν την κληρονομία αυτών. Ότε δε εγώ ηρχόμην από Παδάν απέθανεν σε μέ η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χανάν ενώ δε έλπεν ημί ο λίγο διάστημα δια να φτάσομεν σε Εφραθά. Και έδαψε αυτήν εκεί, εν τη οδό της Εφραθά, αυτή είναι η Βηθλέμ. Ιδόν δε ο Ισραήλ τους υιούς του Ιωσήφ, είπε τίνος είναι ούτη, τίνες είναι ούτη, και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, ούτη είναι οι υιοί μου, τους οποίους μη έδωκε ο Θεός εντάφθα. Ο δε είπε φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, δια να ευλογήσω αυτούς. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποί, υπό του γύρατος, δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και πλησίασεν αυτούς προς αυτόν και φίλησεν αυτούς και ενηγκαλίστη αυτούς και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ «Δεν ήλπιζον να είδω το πρόσωπό σου κι ιδού ο Θεός έδειξεν σε μέ και το σπέρμα σου». Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού και προσεκίνησεν επί το πρόσωπο έως εδάφους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς την δεξιά του Ισραήλ. Επλησίασεν εις αυτόν και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιά αυτού επέθηκεν στην κεφαλήν του Εφραήμ ως τη Σίτο ο νεότερος την δε αριστερά αυτού επί την κεφαλήν του Μανασί εναλλάξας τα σχήρας αυτού διότι ο Μανασής ήτο ο πρωτότοκος. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε «Ο Θεός έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ώστις με επίμανεν εκ της γενής αιώς μου έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος ώστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης». Και ειδών ο Ιωσήφ ότι επέθεσον ο πατήρ αυτού την χείρα αυτού την δεξιάν επί την κεφαλήν του Εφραήμ δυσαιριστήθη και πίεσε τη χέρα του πατρός αυτού δια να μεταθέσει αυτήν επί της κεφαλής του Εφραήμ από της κεφαλής του Εφραήμ επί την κεφαλήν του Μανασί. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού μη ούτω πάτερ μου διότι ούτω είναι ο πρωτότοκος επίθεσ την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού. Αλλά ο πατήρ αυτού δεν ηθέλησε και είπεν «Εξεύρω τέκνον μου, εξεύρω». Και ούτως θέλει κατασταθεί λαός και ούτως έτη θέλει γίνει μέγας. Αλλά όμως ο αδελφός αυτού ο νεότερος θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού
και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Και ευλόγησεν αυτούς την ημέραν εκείνη λέγον, Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ λέγον, ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί και έστησε τον Εφραήμ πρώτου Μανασί. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφιδούγο απνθνίσκω και ο Θεός θέλει είστε με εσάς και θέλει σας επαναφέρει στην γη των πατέρων σας και εγώ δίδω Ισέ μερίδιον εν υπέρ τους αδελφούς σου το οποίον έλαβον εκ της χειρός των Αμοραίων δια της μάχερας μου και δια του τόξου μου. Αμήν. Το τέλος πλέον του Ιακώβ έφτασε, μία ζωή που ξεκίνησε από ένα παιδί ήσυχο, ήρεμο, αδύναμο, ασήμαντο παραανθρώπης, αλλά αυτή η παραανθρώπης ασημαντότητα του Ιακώβ ήτανε ιδιαιτέρως σημαντική στο Θεό. Γιατί εμείς σημαντικούς θεωρούμε τους δυνατούς και τους ισχυρούς με μεγάλη δύναμη, ο Θεός όμως σημαντικούς θεωρεί τους μικρούς και τους ασήμαντους με μικρά δύναμη. Αλλιώς βλέπουμε εμείς, αλλιώς βλέπει ο Θεός. Και έτσι η ζωή του Ιακώβ μέσα στην αδυναμία του ήταν γεμάτη ταλαιπωρία, όλοι τον εκμεταλλευτήκανε. Από τον αδελφό του τον Ισάφ καταρχάς, μέχρι το Λάβαν, στη συνέχεια τα παιδιά του που σκότωσαν αυτόν που αγαπούσε, αλλά όμως ο Θεός ήταν μαζί του. Και αυτό έχει σημασία. Ο Θεός ήταν μαζί του. Και η ζωή του είχε ένα χαρακτηριστικό. Είχε υποσχέσεις από το Θεό. Ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά και όποτε χρειαζότανε, τον επισκεπτόταν, του μιλούσε, του έδινε υποσχέσεις και τον καθοδηγούσε τι έπρεπε και πού έπρεπε να πάει, τι έπρεπε να κάνει και πού έπρεπε να πάει. Θα τολμούσα να πω ότι ο Ιακώβ ήταν από τους πιο άσοφους. Ό,τι έκανε δεν το έκανε με τη δική του πρωτοβουλία. Τα πρωτοτόκια μόνο ίσως τα διεκδίκησε μόνος του. Από εκεί και πέρα την ευλογία με γνώμη της μητέρας του. Την ευλογία του Θεού στη γη Χαράν με την βοήθεια του Λάβαν, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε. Όμως ήταν πάντοτε υπάκουος στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός πάντοτε τον οδηγούσε και πάντοτε του μιλούσε. Ήταν και φοβιτσάρης. Όταν γύριζε από το Λάβαν, τρομοκρατημένος ήταν, όπως και όταν έφυγε για το Λάβαν, πάλι τρομοκρατημένος ήταν. Αδύναμος άνθρωπος. Εντελώς. Αδύναμος μπροστά στον Ισάφ, αδύναμος μπροστά στον Λάβαν, αδύναμος μπροστά στους γιους του. Δυνατός όμως ενώπιον του Θεού. Και είναι για μερικούς ανθρώπους εκφύσεως τούτο, δηλαδή γεννιόνται ταπεινοί άνθρωποι, αδύναμοι, αλλά για πολλούς είναι εκθέσεως. Ο Θεός δηλαδή τους δίνει την ευκαιρία να είναι δυνατοί για να ταπεινώνονται. Τους υψώνει για να δει αν θα ταπεινωθούν. Απομακρύνεται από αυτούς για να δει αν θα μείνουν πιστοί. Αυτοί είναι πιο ιδιαίτεροι άνθρωποι, όπως ήταν ο Ιωσήφ και όπως και άλλοι άνθρωποι στη Γραφή. Τώρα πια το σχέδιο του Θεού έχει λάβει χώρα και οι αδελφοί του Ιωσήφ τον προσκύνησαν όλοι, όπως έδειξε ο Θεός στον Ιωσήφ στην αρχή της ζωής του, πριν τα 17 του χρόνια, και οι γονείς του, δηλαδή ο πατέρας τον προσκύνησε, και
Οι υποσχέσεις που ο Θεός είχε δώσει στον Αβραάμ εκπληρώθηκαν καθώς βρέθηκαν σε γη ξένη και μακράν και ο Θεός τους οδήγησε με θαυμαστό τρόπο, γιατί όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το σχέδιό Του. 17 χρόνια έμεινε στην Αίγυπτο. Από αυτά τα 5 περίπου ήτανε πείνα. Μετά τα 5, τα υπόλοιπα 12 ήτανε μέσα στην ευλογία, την ξεκούραση, την ανάπαυση. Δηλαδή του δώσε ο Θεός, θα έλεγα, καλό τέλος. Όσο κακή ήταν η ζωή του, τόσο καλό ήταν το τέλος του. Αξιοσέβαστος λόγω του Ιωσήφ και του Φαραώ στην Αίγυπτο, έβλεπε να αυξάνουνε τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η οικογένειά του όλη, ο οίκος του, και όμως έφτασε το τέλος, γιατί όλοι έχουμε αρχή, σε όλα έχουμε αρχή, αλλά έχουμε και τέλος. Στη ζωή αυτή όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώνουμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Και να ζούμε στην παρουσία του Θεού είναι σημαντικό, αλλά να τελειώνουμε είναι πιο σημαντικό στην παρουσία του Θεού. Όταν κατάλαβε ότι φτάνει το τέλος της ζωής του, τότε φώναξε τον Ιωσήφ και του ζήτησε να του υποσχεθεί και να ορκιστεί ότι δεν θα τον αφήσει όταν πεθάνει να ταφεί στην Αίγυπτο, αλλά θα μεταφέρει το νεκρό σώμα του πίσω στη γη Χανάν, και ο Ιωσήφ του το υποσχέθηκε. Και φτάνουν τώρα οι τελευταίες ώρες της ζωής του, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από την αρχή μέχρι το τέλος έχει ωραία οδηγία Θεού. Ειδοποίησαν τον Ιωσήφ και του είπαν: ο πατέρας σου ασθενεί και μάλλον φεύγει. Και ο Ιωσήφ έλαβε τους δύο γιους του και πήγε να τον συναντήσει, να τον αποχαιρετήσει. Όταν άκουσε ότι ήρθε ο Ιωσήφ, λέει η Γραφή, ενεδυναμώθη και κάθισε στην κλίνη και άρχισε να μιλάει στον Ιωσήφ, θυμίζοντας στον Ιωσήφ αυτά τα οποία του υποσχέθηκε ο Θεός. Μάλιστα λέει, είπε ο Ιακώβ, λέει η Γραφή, είπε ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ: ο Θεός ο παντοδύναμος εφάνισε με εν Λούζ εν τη γη Χανάν και με ευλόγησε. Δύο φορές φάνηκε στο ίδιο μέρος, στη Λούζ που είναι η Βεθήλ. Την πρώτη όταν έφευγε και έβαλε προς κεφάλι ένα λίθο και είδε μια σκάλα και στην κορφή της σκάλας το Θεό και ανεβοκατέβαιναν άγγελοι και του μίλησε ο Θεός και του υποσχέθηκε ο Θεός. Και τη δεύτερη φορά όταν επέστρεψε από τη Χαράν και στάθηκε και πάλι στη Βεθήλ με οδηγία, παρόλο που είχε κάνει κάτι ταξίδια, θα λέγαμε, μια πορεία που δεν την ήθελε και πολύ ο Θεός και ταλαιπωρήθηκε και γι' αυτή, να μην αναφερθούμε. Βρέθηκε όμως τελικά εκεί που τον ήθελε ο Θεός, στη Λούζ δηλαδή, στη Βεθήλ, και πάλι ο Θεός τον επισκέφθηκε εκεί. Είναι σημαντικό να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός, γιατί εκεί θα μας επισκεφθεί ο Θεός. Πολύ σημαντικό. Και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι σημαντικό να έχω εγώ οικογένεια και να είμαι στη διπλανή οικογένεια. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να κάνω κάτι εγώ που λυπεί τη γυναίκα μου ή να κάνει κάτι η γυναίκα μου που λυπεί τον άντρα της. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας φτιάχνει να έχουμε οίκο, τα οροθέσια της κατοικίας μας Αυτός τα προσδιορίζει, και της φυσικής κατοικίας μας, πολύ περισσότερο δε της πνευματικής κατοικίας μας. Πολλές φορές επιλέγουμε μόνοι μας, αλλά δεν βγαίνει σε καλό. Και πώς θα καταλάβουμε ότι η επιλογή μας είναι σωστή? Από τις επεμβάσεις του Θεού. Ο Θεός όταν δει τον άνθρωπο να κάνει το θέλημά του, επεμβαίνει με υποσχέσεις και με ευλογίες. Επιβεβαιώνει ο Θεός
τις καλές αποφάσεις, απομακρύνεται ο Θεός στις κακές αποφάσεις. Γιατί παίρνοντας καλές αποφάσεις στη ζωή μας μπορεί να γίνουμε, να μας κάνει ο Θεός συνεργάτες Του. Παίρνοντας κακές αποφάσεις στη ζωή μας, ο Θεός δεν μπορεί. Και πρέπει πρώτα να μας πάει εκεί που Αυτός θέλει και ύστερα να ενεργήσει συνεργαζόμενος με μας. Και τα φυσικά οροθέσια της κατοικίας μας και τα πνευματικά οροθέσια της κατοικίας μας μόνο ο Θεός τα έχει προσδιορισμένα και αγωνίζεται να μας οδηγήσει. Είναι πολύ σημαντικό να οδηγούμεθα και να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, πηγαίνοντας εκεί που ο Θεός μας θέλει και κάνοντας αυτά που ο Θεός μας λέει. Και έτσι λοιπόν ο Θεός, ο Ιακώβ τώρα, ο Ισραήλ, εξομολογούμενος τον Ιωσήφ, του λέει αυτά που ο Θεός του υποσχέθηκε και τον αφορούνε. Γιατί αυτά που υπόσχεται σε μένα ο Θεός αφορούν και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, τη συνέχεια. Ο Θεός ο Παντοδύνας φάνηκε σε μέ εν λούς εν τη γη Χανάν και με ευλόγησε. Δεν σταματάει εδώ. Και μου είπε, εγώ θα σε αυξήσω και θα σε πληθύνω και θα σε καταστήσω εις πλήθος λαών και θα δώσω τη γη ταύτην, ακούς Ιωσήφ, τη γη ταύτην στο σπέρμα σου μετά σε εις παντοτινήν ιδιοκτησία. Το κατάλαβες Ιωσήφ, τι μου είπε ο Θεός, είναι σαν να του λέει ο Ιακώβ. Μου είπε, θα σε ευλογήσω, θα σε πληθύνω και θα σου δώσω στο σπέρμα σου αυτή τη γη. Στη Λούζ, στη Βεθήλ, στη γη Χανάν. Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού. Εκεί θα σε ευλογήσω, Ιωσήφ. Ναι, αλλά είμαι ευλογημένος τώρα. Αυτό είναι μέχρι να φτάσεις εκεί. Μέχρι να φτάσει η συνέχειά σου εκεί. Και είπε ακόμη, και τώρα λοιπόν οι δυο γη σου που γεννήθηκαν σε αυτή τη γη πριν εγώ έλθω στην Αίγυπτο, τώρα κάνει κάτι ιδιαίτερο, είναι δική μου, δηλαδή τους υιοθετώ. Δεν είναι δική σου γη πια, είναι δική μου γη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Οι υποσχέσεις που μου έδωσε ο Θεός δεν για τη γη της επαγγελίας δεν αφαιρούν εσένα, αφορούν τους γιους σου. Καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι να ξέρουμε ότι όταν η ζωή μας είναι τέτοια που κερδίζει τις ευλογίες του Θεού, αυτές μεταφέρονται στην οικογένειά μας. Φοβερό δεν είναι? Όταν ο Θεός λέει κάτι, και τι λέει? Πίστευσε εσύ και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Μεταφέρεται βεβαίως στην οικογένειά μας, βεβαίως πότε? Όταν είμαστε στη Βεθήλ, στη Λούζ, εκεί που μας έχει ευλογήσει ο Θεός, εκεί που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Τώρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Οι δύο γη σου που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο πριν εγώ έλθω δεν είναι δική σου, είναι δική μου. Δηλαδή τα παιδιά σου είναι παιδιά μου, λέει ο Θεός. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τι είναι δικό μας, αδελφοί? Τι είναι δικό μας? Η ζωή σου, λέει ο Θεός, είναι η ζωή μου. Η οικογένειά σου είναι η οικογένειά μου. Τα παιδιά σου είναι παιδιά μου. Αρκεί εσύ να είσαι στη Λούζ, στη Βεθήλ, στον οίκον του Θεού. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θα είναι για μένα όπως ο Ρουβίν που αποστάτησε, θα έλεγα, που αδίκησε, και ο Σιμεών που αδίκησε. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός?
Ρουβίν, έκανες αδικία, φύγε από τη μέση, έχω καλύτερο, τον Εφραήμ. Σιμεών, έκανες αδικία, φύγε από τη μέση, έχω καλύτερο, τον Μανασί. Κανένας δεν είναι αντικατάστατος στο έργο του Θεού. Όλους μας αγαπάει ο Θεός, αλλά όλους από μας περιμένει να δει την υπακοή μας, τον αγιασμό μας και την επιστροφή μας στο Θεό. Περιμένει να δει πού το πάμε. Τι θα πει πού το πάμε? Τι θέλουμε? Τι εξητούμε? Ο Ρουβίν έκανε το δικό του το λάθος, ο Σιμεών το δικό του το λάθος. Και έχει συνέπειες. Τα λάθη μας έχουν συνέπειες. Ιδιαίτερα βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη που δεν υπήρχε και το αίμα του Χριστού, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, εάν δεν μετανοήσουμε εξ όλης της καρδίας μας. Τα λάθη μας έχουν συνέπειες. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, τα λάθη μας εναντί των παιδιών μας έχουν συνέπειες. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο ο Θεός ζητάει λόγο από τον πατέρα και τη μάνα για τα παιδιά. Εάν καθένα παιδί ήταν μόνο του, ποτέ δεν θα ζήταγε λογαριασμό ο Θεός. Αλλά ζητάει. Γιατί οι γονείς έχουν την ευθύνη τους, μεγάλη ευθύνη. Όπως οι πρεσβύτεροι έχουν ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, να επιμελούνται, πολύ μεγαλύτερη ευθύνη έχει η μητέρα για τα παιδιά της και ο πατέρας για τα παιδιά του. Τα τέκνα σου δε, όσα γεννήσεις μετά από αυτούς τους δύο που εγώ εξέλεξα, θα είναι δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θα ονομαστεί εν την κληρονομία αυτών. Άρα τα δύο παιδιά τα οποία εγώ εξέλεξα εις αντικατάσταση του Ρουβίν και του Σιμεών θα πάρουν την κληρονομιά των παιδιών μου. Τους ξεπερνάνε. Αλλάζει πορεία ο Θεός. Δεν θέλω να με αφήσει πίσω. Δεν θέλω να αφήσει κανένα μας πίσω. Αλλά μπορεί να αφήσει πίσω. Δεν είναι καλό. Θα έλεγα είναι επώδυνο. Αλλά γίνεται. Και καθώς εξηγεί μια λεπτομέρεια της ζωής του ο Ιακώβ λέγοντας, όταν εγώ ερχόμουν εις Παδάν πέθανε η Ραχήλ, η αγαπημένη του γυναίκα, στη γη Χαναάν. Ενώ λίγο ακόμη διάστημα υπήρχε για να φτάσουμε στη Βηθλέμ. Δείχνει λοιπόν μια αδυναμία, αν το πω, αλλά δεν είναι, μια αδυναμία που είχε στον Ιωσήφ. Γιατί και ο Βενιαμίν ήταν από την Ραχήλ. Αλλά δεν εκλέγει λόγω της μητέρας του. Η εκλογή δεν γίνεται εξαιτίας των γονιών, η εκλογή γίνεται εξαιτίας της πορείας του καθενός. Οι γονείς όμως έχουν ευθύνη να οδηγήσουν τα παιδιά τους εκεί που μπορούν να πάρουν τις καλές αποφάσεις. Η απόφαση που θα πάρει το παιδί σίγουρα θα επηρεαστεί από την προτροπή, από το παράδειγμα, από τη ζωή των γονιών, από την προσευχή, από τη συμβουλή των γονιών. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το δέντρο, αν είναι καλό, φαίνεται από τον καρπό του. Δεν μπορεί κακό δέντρο, δεν μπορεί κακό δέντρο να κάνει καλό καρπό. Αλλά και δεν μπορεί καλό δέντρο να κάνει κακό καρπό. Δεν γίνεται. Μερικές φορές ακούγονται αυτά τα πράγματα στα αυτιά του φυσικού ανθρώπου, στα αυτιά μας. Μην κάνω τους πνευματικούς. Ακούγονται τραβηγμένα. Αλλά όμως είναι αληθινά.
Γιατί ο Θεός έχει το δικό του τρόπο που σκέπτεται, που ενεργεί, που αποφασίζει και που ευλογεί. Δεν έχει λογική και δικαιοσύνη ανθρώπινη. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπινη είναι ένα σαυρόμικο ρούχο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι άλλο. Ποιος μπορεί, φωνάζει ο Παύλος, να καταλάβει τις βουλές του Θεού, τις σκέψεις του Θεού, τις αποφάσεις του Θεού, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Και αν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, τότε μπορούμε να ταπεινωθούμε και να πούμε μόνο γέννητο Κύριε κατά το θέλημά σου στη ζωή μου. Γεννηθεί του το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Δηλαδή απορρίπτω το δικό μου θέλημα. Και θα το δούμε και στο τέλος, γιατί το θέλημα του Ιωσήφ ποιο ήτανε. Λογικό. Πρωτότοκος να ευλογηθεί κατά τα πρωτοτόκια του. Ο Μανασής πρωτότοκος, αυτός να πάρει τα πρωτοτόκια. Λογικότατο. Δίκαιο. Αληθινό. Φυσιολογικό. Το αντίθετο τι είναι? Αδικία. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν είναι άδικος. Εάν δούμε όμως εμείς κάτι που κάνει ο Θεός και είναι αντίθετο με τη λογική μας, το θεωρούμε άδικο. Και αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Η δικαιοσύνη μας πρέπει να είναι πάντοτε κατά τη δικαιοσύνη του Θεού, έστω και αν δεν συμφωνεί η καρδιά μας και η λογική μας. Γι' αυτό ο Θεός ενδιαφέρεται να δει πού το πάμε, ενώ θέλει αντιθέτως να εμείς σκεφτόμαστε πού το πάει ο Θεός. Και όταν παίρνουμε την απόφαση, και αυτό σας το λέω από μικρή πείρα, να κάνουμε πίσω λίγο, να περιμένουμε πού το πάει ο Θεός, θα είμαστε πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Αν όμως θεωρούμε κάτι βέβαιον με βάση τη λογική μας, τη δικαιοσύνη μας, την άποψή μας, μπορεί και τις περισσότερες φορές να βρισκόμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Θέλω το παιδί μου ντε και καλά να γίνει γιατρός, αλλά εγώ το θέλω να γίνει μηχανικός, λέει ο Θεός. Όχι, γιατρός! Και καταστρέφεται το παιδί. Θέλω το παιδί μου να παντρευτεί αυτήν την κοπέλα, που είναι και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, και έχει δίκιο με τη λογική του άνθρωπος. Αλλά τι θα κοιτάξω, τη λογική μου, ή θα κοιτάξω να αφήσω το Θεό να ενεργήσει? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την λογική του να περιμένω να δω πού πάει ο Θεός για να πάω από πίσω, για να ακολουθήσω το θέλημά του. Αλλιώς γίνομαι προπετής, βιαστικός και κάνω λάθη. Και δεν δικαιολογούνται μερικές φορές, αν να το πω πιο σωστά, πάντα μας συγχωρεί τα λάθη μας ο Θεός, πάντα τα διορθώνει, αλλά έχουν κίνδυνο, έχουν ρίσκο. Σου δίνει το τέλειο και εσύ παίρνεις το ατελές που σ' αρέσει. Δεν είναι καλό. Θα σε ευλογήσει και με αυτό που πήρες, αλλά δεν έχεις πάρει το τέλειο. Δεν είχες πάρει το ιδεώδες που ο Θεός το ξέρει. Ρώτησε λοιπόν, δεν έβλεπε και καλά ο Ιακώβ, ποιανού είναι αυτή που έφερες μαζί σου? Και ο Ιωσήφ του είπε, είναι τα παιδιά που μου χάρισε ο Θεός στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ άνοιξε την καρδιά του στο Θεό. Δεν ήλπιζα ποτέ να σε δω, σε ήξερα πεθαμένο. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Και τώρα με αξίωσε ο Θεός,
όχι να δω το πρόσωπό σου, αλλά να δω και τα παιδιά σου. Αυτά κάνει ο Θεός. Ανάποδα τα κάνει ο Θεός. Από ότι σκεφτόμαστε, από ότι υπολογίζουμε. Τι υπολόγιζε ο Ιακώβ? Α, τον καημένο τον Ιωσήφ δεν θα τον δω ποτέ. Στον ουρανό, αν είχε τέτοιες σκέψεις, δεν ξέρω. Όμως ο Θεός τα είχε όλα έτοιμα. Όλα. Ξέρεις τι θα πει να μην ελπίζεις ποτέ να δεις το γιο σου στην εκκλησία? Και να λέει ο Λόγος του Θεού ότι εγώ θα μεριμνήσω, γιατί δεν είναι δικό σου παιδί, είναι δικό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Είναι δικό μου παιδί. Και τι θα κάνεις? Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ ότι η κόρη μου θα έρθει στην εκκλησία. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν γίνεται. Και να έρχεται ο Θεός και να λέει, πιστεύεις? Εγώ θα σώσω τον οίκο σου. Αλληλούια. Αδερφοί, μιλάμε για έναν άλλο Θεό. Όχι αυτόν που μπορούμε να φανταστούμε. Ούτε για έναν Θεό που μπορούμε να του πούμε τι θα κάνει. Για έναν άλλο Θεό. Ένα Θεό που είναι Κύριος. Και θέλει να είναι και στη ζωή μας Κύριος. Εμείς πολλές φορές αποφασίζουμε να είμαστε εμείς οι Κύριοι. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω ξαναπεί, προσευχόμουν και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου ο Κύριος και δίπλα, έτσι όπως βλέπω εσάς, το σώμα μου. Και μου λέει ο Κύριος, τι είναι αυτό? Και λέω, το σώμα μου, Κύριε. Μου λέει, καλός. Όχι, συγγνώμη. Μου λέει, όχι. Είναι το καράβι μέσα στο οποίο κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Το σκέφτηκα λιγάκι. Έχει δίκιο. Μπουνάτσες, τρικυμίες, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αφού το σκεφτόμουν, λέω, αμήν, Κύριε. Μου λέει, όμως το ερώτημα είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Σκέφτηκα. Δεν απάντησα. Εσύ? Προσπαθώ να το θυμηθώ καλά. Εσύ και μου δίνεις εντολές τι να κάνω? Όχι, το πρώτο ήταν εσύ, και όταν χρειάζεσαι βοήθεια με φωνάζεις? Και είπα μέσα μου, πω, ναι, Κύριε. Και αισθάνθηκα άσχημα και συνεχίζει, ή εσύ και μου δίνεις εντολές τι να κάνω? Εκεί ήθελα να εξαφανιστώ, να κρυφτώ. Και συνεχίζει, ή εγώ και εσύ με υπακούς? Και είπα μέσα μου, ντροπιασμένος. Δεν ξέρετε τι θα πει ντροπή? Ντροπή ενώπιον του Θεού. Λέω, Κύριε, εσύ θέλω να κυβερνάς, γιατί ξέρω ότι τα δύο πρώτα κάνω εγώ. Λέω, Κύριε, εσύ θέλω να κυβερνάς, αλλά πώς θα το καταφέρω? Και φεύγοντας μου φωνάζει, να μου το ζητάς. Λέω, μου ζητάς τι να κάνω? Να μου ζητάς εσύ τι να κάνω, Κύριε? Και ήρθα στα συγκαλά μου και λέω, πω, τι άνθρωποι είμαι, τι άνθρωπος είμαι, άθλιος, άχρηστος, μηδενικό. Μου είχε δώσει ένα καράβι να το κυβερνάω και ή κάνω ό,τι θέλω και τα κάνω μουσκεμα και λέω, Χριστέ μου, βόηθα με. Ή το χειρότερο από όλοι, πηγαίνω στην προσευχή και λέω, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ αυτό, κάνε και εκείνο και κάνω και τ' άλλο. Και επειδή είναι δεσμευμένο στο λόγο του, πολλές φορές είμαι υποχρεωμένος να το κάνει. Και αντί να κυβερνάει αυτός τη ζωή μου, κυβερνάω εγώ τη ζωή μου. Θα βγει καλό? Ποτέ. Ποτέ δεν θα βγει καλό. Πολύ σημαντικό να πας πίσω, να δεις πού το πάει ο Θεός.
και να ρωτάς: Κύριε, τι να κάνω, τι με θέλεις να κάνω, πώς να το κάνω. Ναι, αλλά μας δίνει σοφία ο Θεός να ξέρουμε τι να κάνουμε, πράγματι. Αλλά η έμπνευση από το παντοδύναμο δίνεται, όχι βιαστικά πράγματα. Και ο Ιακώβ δεν βιάζεται καθόλου. Ποιοι είναι αυτοί τα παιδιά μου? Πω, λέει, χαρά ο Ιακώβ. Δεν περίμενα να δω το πρόσωπό σου και ο Θεός με αξίωσε και σένα να δω και τα παιδιά σου στην Αίγυπτο και να είσαι και άρχοντας. Και όταν το άκουσε αυτό ο Ιωσήφ, πήρε τα παιδιά του, τα έφερε κοντά στον Ιακώβ και εκτείνας την δεξιά αυτού επέθεσεν, καθώς τους έβαλε στα δεξιά τον Εφραήμ του Ιακώβ και στα αριστερά του Ιακώβ το Μανασί, ώστε με το δεξί του χέρι να ευλογήσει τον πρωτότοκο, ο Ιακώβ που δεν έβλεπε και καλά, ούτε μπορούσε να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο Εφραήμ και ποιος ήταν ο Μανασί, βάζει το χέρι του στα αριστερά στον Εφραήμ και βάζει το χέρι του στα δεξιά, συγγνώμη, βάζει το χέρι του στο δεξί στον Εφραήμ και το αριστερό στο Μανασί, τα στράβωσε, σταύρωσε και τα ευλόγησε και είπε ο Θεός. Ωραία ευλογία. Είναι σημαντικό να τονίσω λίγο εδώ, είναι σημαντικό να ευλογούμε τα παιδιά μας και τους αδερφούς μας. Πολύ σημαντικό. Να ευχόμεθα δηλαδή με τα πίστεως ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά για να ευχηθείς με την καρδιά σου πρέπει να αγαπάς. Υπάρχει ο Κύριος να σε ευλογήσει να φεύγουμε. Θυμάμαι μια φορά, το είχα καταλάβει, ήμουν σε μια εκκλησία και έρχεται, καινούριο σήμερα, και έρχεται ο ποιμένας, γεμάτος αγάπη, μου δίνει το χέρι του και μου λέει ο Χριστός να σε ευλογεί αδερφέ μου. Και κάτι έγινε μέσα μου. Κάτι έγινε. Χάρηκα. Κατάλαβα ότι με ευλόγησε ο αδερφός με αγάπη. Γι' αυτό και εγώ προσπαθώ, το καταφέρνω όχι, να εύχομαι χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι, με αγάπη στο Θεό. Τα νέα παιδιά ιδιαίτερα που ξεκινάνε τη ζωή τους δεν καταλαβαίνουν, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή προσεύχομαι και λέω Χριστός να είναι μαζί σου, Χριστός να σε ευλογήσει. Έχει μεγάλη αξία να ευλογείς, να εύχεσαι με πίστη, γιατί χωρίς πίστη δεν έχει καμία σημασία. Η μεταπίστεως ευχή σώζει. Και ακούστε τι ωραία ευλογία έδωσε ο Ιωσήφ. Θυμάμαι όταν έφευγε ο Ντίνος, εγώ σας τα λέω όλα, όταν έφευγε ο Ντίνος μου λέει πατέρα θέλω να μου δώσει την ευχή σου. Και το πήρα πολύ σοβαρά και πήγα και προσευχήθηκα και λέω Κύριε τι να πω, τι να κάνω. Αλλά το έκανε και το ίδιο και ο Ντίνος και πήγα και έκανα αυτό που έκανε ο Ιακώβ ο Ισαάκ στον Ιακώβ όταν τον κορόιδεψε. Και ο Θεός του είχε πει, του Ντίνου, και μου το είπε μετά, ότι έτσι θα σε ευλογήσει ο πατέρας σου, να πας να του πεις, να του ζητήσεις να σε ευλογήσει, να σου δώσει την ευχή του. Και όταν τελείωσε, κλαίγοντας ο Ντίνος μου είπε, αυτό που μου είπε ο Θεός ότι θα κάνεις. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να ευχόμαστε με πίστη στον αδελφό μας, στην αδελφή μας, στα παιδιά μας, στη γυναίκα μας. Αλλιώς είμαστε αδιάφοροι. Η αγάπη πώς εκδηλώνεται? Με έργο και με αλήθεια. Με την προσευχή και την ευχή.
Αλλιώς τι είναι, τυπικούρες. Συγγνώμη για την εύκαση. Αλλά είναι τυπικούρες. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και φεύγω. Κάτσε αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και μένω. Και όταν τον φιλάς τον άλλον, εμφιλήματε Αγίο, με αγάπη τον φιλάς, όχι να κάνεις την υποχρέωσή σου. Δεν είμαστε μια τυπική εκκλησία, δεν θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε μια ευλογημένη εκκλησία. Και η ευλογημένη εκκλησία από τι εξαρτάται? Από τη σχέση της αγάπης. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι που μας εισφύγει. Και η αγάπη είναι Θεού το δώρο. Δεν μπορώ να αγαπήσω τώρα εκείνον τον άγνωστο που είναι αδελφός μου. Τι είναι αυτό που με κάνει και τον αγαπάω? Η αγάπη του Θεού, Πατρός, που πλημμυρίζει την καρδιά μου. Αφού την πλημμύρισε, δεν θα την εκδηλώσω. Δεν θα την εκφράσω. Δεν θα την εργαστώ. Λέτε ότι η ευλογία που ο Ιακώβ ευλόγησε τον Ιωσήφ ήταν τυπική? Ακούτε τι λέει. Έχει αποκάλυψη η ευλογία αυτή. Έχει φανέρωση η ευλογία αυτή. Δεν έγινε για πλάκα, ούτε με επιπολαιότητα. Ο Θεός έμπροσεν του οποίου περπάτησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ασάκ πρώτον. Ο Θεός ώστις με επίμανε εκ γεννήσεώς μου, το ξέρει. Αυτός ήταν ο ποιμένας μου. Έως της ημέρας ταύτης, ο άγγελος, που για μας σήμερα είναι ο Χριστός, ώστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών, αυτός ο Θεός, που τον ξέρω, που τον έζησα, που τον γνώρισα, αυτός ο Θεός να ευλογήσει τα παιδιά αυτά. Λέει τα παιδιά σου. Λέει τα παιδιά μου. Λέει αυτά τα παιδιά. Που σημαίνει όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας. Όλοι οι αδελφοί είναι παιδιά μας. Γιατί στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει μία αγάπη. Η πατρική αγάπη. Πρέπει να υπάρχει. Θεέ μου, βοήθησέ μας. Πατρική αγάπη. Αυτά τα παιδιά, αυτός ο Θεός να τα ευλογήσει. Και να ονομαστεί πάνω σε αυτά τα παιδιά το όνομα των πατέρων μου, Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ποιος εύχεται τώρα? Τα παιδιά των παιδιών. Τη συνέχεια. Την καρποφορία. Δεν μιλάει για μια γενιά, για γενιές μιλάει τότε. Και ο Ιωσήφ, όχ, λέει, εδώ έκανε λάθος ο πατέρας μου. Έκανε λάθος. Λέει, όχι πατέρα, λάθος, λέει, λάθος. Ο πρωτότοκος είναι αυτός, ο δευτερότοκος είναι αυτός, λάθος έκανες. Και πολλές φορές ο Θεός να μας συγχωρήσει, λέμε, λάθος έκανες Κύριε. Λάθος κάνεις. Και μπορεί να μην το λέμε έτσι, αλλά να το λέμε έτσι, με την καρδιά μας. Γιατί δεν έκανε αυτά που εμείς πιστεύαμε ότι έπρεπε να κάνει. Και ο Θεός σπάνια, ακούστε το αυτό σας παρακαλώ, σπάνια κάνει αυτά που εμείς θέλουμε και υπολογίζουμε. Γιατί οι βουλές μας δεν είναι βουλές του. Και οι οδοί μας δεν είναι οδοί του. Σπάνια κάνει αυτό που θέλουμε. Σπάνια κάνει αυτό που υπολογίζουμε. Σπάνια κάνει αυτό που νομίζουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι, ενώ αυτός είναι Θεός. Αληθινός Θεός. Λάθος κάνεις πατέρα. Και σκέφτηκε, δεν βλέπει ο καημένος. Ή ξεχνάει ο καημένος. Ή δεν κατάλαβε καλά. Ο Ιακώβ όμως και βλέπει και θυμάται και καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό έχει σημασία. Δεν στηριζόμαστε στις ικανότητές μας, γιατί αν στηριχτούμε στις ικανότητές μας
θα κάνουμε λάθος. Τι κάνουμε? Ρωτάμε τον Κύριο. Ρωτάμε τον Θεό. Για να κυβερνήσει αυτός το καράβι μας. Γιατί και να βλέπουμε και να ακούμε και να θυμόμαστε και να είμαστε και έξυπνοι, λάθος θα κάνουμε. Πότε δεν θα κάνουμε λάθος? Όταν μας μιλάει ο Θεός. Όταν μας κυβερνάει ο Θεός. Και ο Ιακώβ, χωρίς να εκπλαγεί, χωρίς να διστάσει, λες να έκανα λάθος. Γιατί όμως δεν διστάζει? Γιατί του έχει μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός του πήρε τα χέρια. Εγώ πιστεύω ο Θεός άρπαξε το ένα χέρι, το βάλα από εκεί, άρπαξε το άλλο χέρι και το βάλα από εκεί, για να μην υπάρξει αμφιβολία. Θα μου πεις, αυτό δεν το λέει η Γραφή? Πράγματι δεν το λέει, εγώ το λέω. Αλλά δεν έχει καμία αμφιβολία και λέει στον Ιωσήφ, εξεύρω παιδί μου, εξεύρω, ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Και ο Μανασσής θα γίνει έθνος μέγα. Αλλά όμως ο αδελφός του ο νεότερος είναι αυτός που θα είναι μεγαλύτερος από το μικρό, από το μεγαλύτερο. Και το σπέρμα αυτού θα γίνει πλήθος εθνών. Ξεύρω. Αυτός είναι ο ευλογημένος του Κυρίου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν κάνω λάθος όταν ξέρω το θέλημα του Θεού. Λάθος κάνω όταν κάνω αυτό που εγώ θέλω. Λάθος εσύ κάνεις, Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λέει, πω πω λάθος, προσέξτε το αδερφοί αγαπητοί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και ο Ιωσήφ είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Και έχει γνώμη, έχει άποψη. Πατέρα, λάθος κάνεις. Αυτός είναι ο πρωτότοκος, αυτός είναι ο δευτερότοκος. Αυτό να ευλογήσεις και όχι εκείνονε. Λάθος κάνεις. Είναι βέβαιος ότι κάνει λάθος. Γιατί αυτός βλέπει ενώ ο πατέρας του δεν βλέπει καλά. Αυτός καταλαβαίνει ενώ ο πατέρας του μπορεί και να μην καταλαβαίνει και καλά. Αλλά δεν είναι ποιος βλέπει, ποιος καταλαβαίνει. Είναι σε ποιον μιλάει ο Θεός. Ναι, αλλά στον Ιωσήφ δεν μιλάει. Όχι, γιατί ο Ιωσήφ έχει απόφαση. Είναι αποφασισμένος, ξέρει τι να κάνει. Πώς να του μιλήσει ο Θεός? Αφού έχει πάρει στερεά απόφαση. Κυβερνάει αυτός το καράβι. Ενώ ο Ιακώβ, γέρος, ανήμπορος, ετοιμοθάνατος, τελείως αδύναμος, κυβερνιέται από το Θεό. Τι ωραία, αδερφοί. Τι ωραία να είμαστε αδύναμοι για να κυβερνιόμαστε από το Θεό συνειδητά. Γιατί αισθανόμαστε δυνατοί. Μου λέει η πεθερά μου, ήταν 90 χρονών. Μου λέει, Γιώργο, με αισθάνομαι πολύ δυνατή, τα πόδια μου δεν υπακούνε. Εγώ λέει, αισθάνομαι, λέει, να πάω να τρέξω, να πετάξω. Αλλά τα πόδια μου δεν μ' ακούνε. Λέω, ωραία δύναμη έχεις, ρε πεθερά. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η δύναμή μας είναι ο Θεός. Τι είναι η δύναμή μας? Και πότε η δύναμή μας είναι ο Θεός? Όταν εμείς πούμε, Κύριε, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω. Εσύ βοηθάς όταν έχουμε μικρή ή μεγάλη δύναμη. Εξεύρω, παιδί μου, εξεύρω. Και πράγματι ήξερε. Ήξερε τη συνέχεια καλά, γιατί τον είχε πει ο Θεός. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ, τον Εφραήμ, και ευλόγησε και τον Μανασσή. Άλλη είναι, και το τέλος υποθέσεως, άλλη είναι η πορεία του Εφραήμ, άλλη είναι η πορεία του Μανασσή. Γιατί άλλη είναι η καρδιά του Εφραήμ και άλλη είναι του Μανασσή. Εκ της καρδίας προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Δώσε μας λοιπόν, Θεέ μου, καρδιά κατά την καρδιά σου, για να είναι οι εκβάσεις της ζωής μας ευλογία και μεγαλύτερη ευλογία και μεγαλύτερη ευλογία. Αμήν.